Και ο πληθωρισμός φαίνεται πράγματι να είναι επίμονος, να είναι το μεγάλο πρόβλημα του 2023. Μαζί είναι αυτά. Μαζί είναι. Αλλά λίγο χαμηλότερο από τι αρχικέ εκτιμήσει. Μπορεί να είναι γύρω στο 4,5, αντί για 5% και πάνω. Δηλαδή, πλάνο. θα δούμε ε, κάποια στιγμή <coughs> κάμψη τη ακρίβεια, κύριε Υπουργέ, γιατί παρακολουθούμε τι τιμέ καθημερινά. Ε, πια δεν μπορεί να τι πλησιάσει ο κόσμο. Ακόμα και για τον Μπακαλιάρο, που είναι αυτό που λέγαμε το ψάρι του φτωχού, έχει φτάσει 20 ευρώ ο Μπακαλιάρο. Αυτό που βλέπουμε και θα δούμε. Είναι με μειωμένο ρυθμό να αυξάνονται οι τιμέ. Αυξήσει θα συνεχίσουμε να έχουμε. Μείωση των αυξήσεων δηλαδή. Μείωση των αυξήσεων. Όταν λέμε πληθωρισμό 4,5% Άρα και ουσιαστική μείωση των τιμών. Ουσιαστική μείωση των τιμών δεν θα δούμε. Ούτε καν σταθεροποίηση. Ούτε καν σταθεροποίηση δεν θα δούμε. Μάλιστα. Αυτό όμω που μπορούμε να κάνουμε. Αυξάνονται σας πω, με, λίγο, με μικρότερο ρυθμό. Αυτό Αυτά όμω που να... ακριβώ. Δηλαδή εκεί που είχαμε πληθωρισμό πέρσι 9,5% φέτο έχουμε 4,5%. Αυτό είναι θετικό. Αλλά έχει δύο αναγνώσεις. Πολύ μικρότερη αύξηση των τιμών, mm. αλλά αύξηση των τιμών πάνω στην προηγούμενη αύξηση των τιμών. Mm. Δεύτερη παρατήρηση, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το διεθνέ περιβάλλον, αυτή η αύξηση των τιμών είναι η τέταρτη χαμηλότερη μεταξύ όλων των χωρών τη Ευρωζώνη. Για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών σε όλη την Ευρώπη. Αλλά το αποτύπωμά τη είναι μικρότερη. Και, και, και το τρίτο, και το τρίτο, και το τρίτο yeah. χαρακτηριστικό yeah. είναι ότι πλέον επικεντρώνεται αυτή η αύξηση, φεύγει από το ενεργειακό κόστο. Mm. Πηγαίνει και παραμένει σαν τρόφιμα για το επόμενο χρονικό διάστημα.